Είμαστε τα Ζιζάνια και ως τελευταίο καλεσμένο για σήμερα έχουμε τον Τόμας Κούνστλερ, ο οποίος είναι Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός που ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών της Αγγλίας με αντικείμενο την παραγωγή ταινιών. Ο Τόμας πλέον συμμετέχει για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ της Ολυμπίας, πέρσι ως διαγωνιζόμενος με την ταινία του «Το Ροζ Βουνό», μια ταινία animation που διαδραματίζεται στα Ιωάννινα την περίοδο της Τουρκοκρατίας και φέτος βέβαια ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής για animation. Καλησπέρα, Τόμας. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε που ήρθες για δεύτερη φορά στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ εγώ για το κάλεσμα. Μαζί μου έχω τα Ζιζάνια, τον Δημήτρη, τη Φεύρο, την Αναστασία και τον άλλον Δημήτρη, οι οποίοι θα ξεκινήσουν αμέσως με τις ερωτήσεις. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ξεκινήσατε να κάνετε animation. Ξεκίνησα να κάνω animation όταν ήμουν 14 χρονών. Εσύ πόσο χρονών είσαι? 15, ωραία. Απλά τότε ήταν το 2005, δεν υπήρχαν κινητά σαν αυτά που έχουμε εμείς. Απλά είχα κάτι αυτά που ανοίξανε έτσι. Και είχα φτιάξει ένα τρατάκι από πλαστιλίνες, το είχα βάλει μπροστά μου και τράβηξα φωτογραφία. Και μετά τα έβαλα όλα μαζί και το έδειξα στον μπαμπά. Μπαμπά, κοίτα. Και του άρεσε και ήταν κάτι καλό, κάτι γλυκό αυτό που είχα φτιάξει. Και τότε μου εξήγησε καλύτερα πώς γίνεται αυτό. Μόντουσε τη δικιά του κάμερα, μου εξήγησε το software κτλ. Και έτσι ξεκίνησα. Τέλειο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω, τι σας όθησε να εργαστείτε στην Ελλάδα? Γιατί ήρθα στην Ελλάδα? Ναι, ενώ είσαστε από την Ιταλία, πώς ήρθατε εδώ στην Ελλάδα? Γιατί βασικά εγώ έφυγα από την Ιταλία όταν ήμουν 19 χρονών. Πήγα στην Αγγλία, όπως είπε καλά ο Μπάμπης εδώ. Και για σπουδές. Σπούδασα κινηματογράφο εκεί πέρα. Και οπότε πέρασα 5 χρόνια στην Αγγλία. Αλλά όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο δεν ήθελα να μείνω στην Αγγλία. Δεν ήθελα να μετακομίσω στο Λονδίνο και να αρχίσω αυτή τη χαοτική ζωή που υπάρχει εκεί πέρα. Απ' την άλλη μεριά ούτε να πάω πίσω στη Ρώμη που έλειπα ήδη 5 χρόνια. Οπότε δεν είχα πια, εκτός από την οικογένεια και 2 φίλους από το σχολείο, δεν είχα τίποτα, καμία σχέση. Αλλά όταν ήμουν στην Αγγλία έμεινα με κάτι παιδιά Έλληνες και γίναμε κολλητοί και αρχίσαμε να δουλέψουμε μαζί σε κάθε project που είχαμε, ντοκιμαντέρ κυρίως, και άρχισα να έρθω εγώ πιο συχνά στην Ελλάδα. Μέχρι το σημείο που έλεγα μου αρέσει πολύ εδώ, με εμπνέει σαν χώρα, σαν γλώσσα, σαν μουσική, you name it. Και τελικά το 18 μετακόμισα μόνιμα στην Αθήνα. Δηλαδή από το 15 μέχρι το 18 ερχόμουν, έκανα πήγαινε Ρώμη-Αθήνα. Μέχρι το 18 που ήρθα μόνιμα. Να ξαναφύγετε? Μπορεί, δεν ξέρω. Η ζωή είναι you never know που λένε. Αλλά προς το παρόν είμαι καλά, ξέρεις, νιώθω σαν έχω χτίσει κάτι εδώ. Τώρα να φύγω, πού να πάω? Ωραία. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την ταινία που ετοιμάζετε αυτό τον καιρό? Ναι, τώρα ετοιμάζω μια ταινία που λέγεται Endless Hole, αλλά θα τη δούμε μόνο σε, άμα όλα πάει καλά, κάνα 2-3 χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι είναι λίγο νωρίς να μιλάμε γι' αυτό. Είμαστε τέλος πάντων, έχουμε πάρει λεφτά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφο και από την ΕΡΤ, αλλά κάνουμε και αίτηση και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες για την παραγωγή να μπορεί να γίνει καλά-καλά, να κάνουμε τα πράγματα ωραία. Να υπάρχει μεγαλύτερο budget δηλαδή. Ακριβώς. Πέρσι σε γνωρίσαμε ως διαγωνιζόμενο με την ταινία «Ροζ Βουνό». Πώς σου φαίνεται που φέτος είσαι στο ρόλο της Κριτικής Επιτροπής στο φεστιβάλ? Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι μέρος της Κριτικής Επιτροπής. Είναι πολύ κουραστικό γιατί κάνουμε πολλές εκδρομές και πάρα πολύ φαΐ. Και ωραίο φαΐ φυσικά. Και εντάξει, και το
το κομμάτι των ταινιών είναι το πιο εύκολο μέχρι τώρα. Είναι ωραίο, πας στον Απόλλωνα, βλέπεις ταινίες και ναι, μου αρέσει σαν πράγμα. Δημήτρη, θα ήθελες να κάνεις εσύ μια ερώτηση? Ναι, καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπουμε για δεύτερη χρονιά. Είχαμε γνωριστεί και πέρσι. Εγώ θα αλλάξω λίγο το θέμα της συζήτησης και θα σε πάω εκτός φεστιβάλ. Επειδή όπως είπα, σε γνώρισα πέρσι και γνωρίζω κάποια πράγματα. Γνωρίζω ότι έχεις περπατήσει από τη Ρώμη στην Αθήνα. Επίσης γνωρίζω ότι φέτος το καλοκαίρι πήγες με ποδήλατα από την Αθήνα μέχρι τη Ζάκυνθο. Μίλα μας λίγο για όλη αυτή την αγάπη για τις εξωτερικές δραστηριότητες, τις εμπειρίες που έχεις κερδίσει από όλα αυτά. Βασικά μπορούμε να πούμε ότι μου αρέσουν οι περιπέτειες. Ξέρεις, πιστεύω ότι όσο είμαι ακόμα περίπου νέος, πρέπει να τα κάνω, γιατί από ένα σημείο και πέρα, λόγω, ξέρω εγώ, οικογένεια, θα έχω παιδιά, θα είμαι γερός, θα μου λείπει ένα πόδι. Καλό να τα κάνω τώρα, αφού έχω πόδια και καρδιά. Πάντως το Αθήνα Κιλίνη ήτανε πρόπερση. Ήτανε. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, πέρυσι, ας πούμε, ναι, ήταν πέρυσι. Αλλά το καλοκαίρι... Ναι, ήταν, ναι, πέρυσι, μπράβο. Και το καλοκαίρι κάναμε και... κάπου στη Πορτογαλία, στη Νότια, στην Αλγάρβε, μέχρι τη Λισαβόνα πάλι. Μου αρέσει, δεν ξέρω, μου αρέσει το on the road, να βλέπω καινούριοι μέρη, να... το on the road, το feeling. Και έρχομαι εγώ λοιπόν να συνδέσω αυτή την ερώτηση με τον κινηματογράφο και γενικά την καλλιτεχνική φύση που έχει ο Τόμας. Σε όλα αυτά τα road trip που κάνεις, αλλά όχι με αυτοκίνητο, έτσι, με ποδήλατο ή με τα πόδια, έχεις δει σε κάποια περιοχή κάποιο σκηνικό το οποίο σε ενέπνευσε να πεις «Α, είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η περιοχή». Θα μπορούσε να είναι μια μακέτα για ένα animation που έχω. Και αν έχεις δει, θα ήθελα να μας μοιραστείς το σημείο. Είναι, Μπάμπη, μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αλλά θα έπρεπε να το σκεφτώ λίγο και να σου πω, και τώρα επειδή είμαστε εδώ, θα έπρεπε να κάτσω έτσι για ένα λεπτό. Οπότε θα το σκεφτώ και θα σου πω. Αλλά δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι κάπου ωραίο για να σε εμπνέει. Ας πούμε, ένα από τα κάπως αγαπημένα μου κομμάτια του δρόμου εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, Αθήνα Κιλίνη, είναι το Αθήνα Κόρινθο, που είναι πανάσχημο, είναι από τα χειρότερα που έχω δει. Αλλά κάπως έχει ενδιαφέρον. Και να το κάνεις είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο, βλέπεις κάθε μέτρο και μπορείς να βλέπεις γύρω-γύρω σου και να το σκεφτείς και να... Ξέρεις, άμα πας με αυτοκίνητο... Ναι, τα περνάς όλα πολύ γρήγορα και δεν έχεις χρόνο να επεξεργαστείς πραγματικά αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Κάτι που με ξάφνιασε είναι ότι διαβάσαμε στο βιογραφικό σας ότι σας εμπνέει η ελληνική μουσική και ο πολιτισμός. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο? Δηλαδή, πώς σας εμπνέει η ελληνική μουσική? Εσύ να τις εμπνέει η μουσική? Ναι. Οπότε. Αλλά για κάποιον ξένο η ελληνική μουσική πιστεύω είναι κάτι... Τι είναι αυτή η λέξη ξένο? Εννοώ, καταλάβατε ότι είσαστε, ναι, από την, ναι, Ιταλία. Είναι πολύ ωραίο αυτό να, ναι, σας αρέσει, κατάλαβα, η ελληνική, αλλά, μουσική. Αλλά διαφωνώ, γιατί η μουσική είναι μια γλώσσα παγκόσμια. Δεν χρειάζεται να είσαι από τη μία χώρα για να μπορείς να απολαμβάνεις ένα είδος μουσικής. Ας πούμε, εγώ λατρεύω τη μουσική από τη Μογγολία, throat singing. Δεν καταλαβαίνω τίποτα ενώ από αυτά που λένε, αλλά το πώς το λένε και με τα όργανα, με το πάθος, είναι κάτι που αυτό μόνο σε κάνει δουλειά. Και μετά από περιέργεια πάω να δω τι στίχοι, τι λένε. Η μουσική είναι universal, έτσι κι αλλιώς. Είναι κοσμική. Πώς μεταφράζεται αυτό ακριβώς? Είναι παγκόσμια. Είναι η ίδια γλώσσα για όλους, ακόμα και ας μην καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πολύ όμορφο με τη μουσική. Ακριβώς. Δημήτρη, έχεις άλλη ερώτηση? Κλείνοντας, να ρωτήσω τι είναι τώρα το επόμενο για τον Τόμας? Θα μείνει στον κινηματογράφο, θα μείνει,
Θα έχει σκεφτεί να κάνει κάτι διαφορετικό? Ποια είναι η συνέχεια του? Θέλω πολύ να κάνω την επόμενη ταινία. Ανυπομονώ πραγματικά να αρχίσει η παραγωγή, που ελπίζω αυτό να γίνει από την άνοιξη και πέρα. Και ναι, αυτό. Μίλησε μας και λίγο για τις προβολές που έχεις δει μέχρι στιγμής, γιατί φτάνουμε και σιγά σιγά, ας πούμε, στο τέλος του φεστιβάλ και είσαι και μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Οπότε η ερώτησή μου για σένα είναι η εξής: έχεις δει κάποια ταινία animation που όχι μόνο απαραίτητα σου άρεσε, αλλά και σε ενέπνευσε, ρε παιδί μου, εντός εισαγωγικών, και έχει και follow-up question? Περίμενε, πρέπει να σε κόψω, Μπάμπη, γιατί επειδή είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Χωρίς spoilers. Δεν μπορώ να σου πω αν υπάρχει. Πώς λέγεται, εννοώ. Μου ρωτάς αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Σίγουρα είδα πράγματα που μου έχουν εμπνεύσει, ναι. Ωραία, το δεύτερο μισό τότε θα μπορέσεις σίγουρα να το απαντήσεις. Είδες σε αυτά τα animation, γιατί το animation δεν είναι κάτι παραπάνω από διάφορες τεχνικές, οι οποίες είναι μαζί όλες συγκολλημένες και προβάλλονται μετά στην οθόνη. Είδες κάποια τεχνική ή κάτι που είπες ότι δεν το έχω σκεφτεί ότι μπορούσε να γίνει έτσι, και ίσως να δοκιμάσεις και να πειραματιστείς με κάτι καινούριο? Η αλήθεια όχι. Είναι πάνω κάτω, επειδή είναι ταινίες και για παιδιά, δεν είναι πολύ experimental, πειραματικό. Οπότε όταν βλέπω μια τεχνική λέω okay, αυτό είναι 3D, αυτό είναι stop motion, αυτό είναι τα, δεν ξέρεις. Αλλά ναι, πάντα γενικά αυτό που μου αρέσει από το animation είναι ότι οι αισθητικοί, οι χαρακτήρες, αυτοί που, έτσι όπως ο κάθε δημιουργός τα φτιάχνει, είναι μοναδικός. Είναι κάτι πάντα που λέω, εγώ αυτό δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ. Πολύ σπάνια συμβαίνει που λες, κοίτα αυτό, ναι, το είχα, ξέρει. Όχι, είναι πάντα από τι έχει στο μυαλό αυτός ο άνθρωπος που το έχει φτιάξει. Και από χαρακτήρες και από ιστορίες. Εννοείται. Και μία τελευταία ερώτηση που μου γεννήθηκε αυτή τη στιγμή. Για μπάλα. Όχι για μπάλα. Αυτά είναι off-air. Έχεις δημιουργήσει ποτέ ταινία animation η οποία απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό? Δηλαδή εννοώ 18+, που να είναι έτσι λίγο ίσως πιο βίαιη, να έχει ένα θέμα πιο σοβαρό. Κοίτα, πιστεύω ότι και το Ροσβουνό σίγουρα δεν είναι 18+, γιατί δεν βλέπουμε σεξ ή βίας ή τέτοια πράγματα. Αλλά μπορεί να είναι και μια ταινία pan universal κάπως. Ένα παιδί 6-7 χρονών να τη βλέπει και να τη καταλάβει και να τη γουστάρει. Και το ίδιο με κάποιος είναι η ηλικία σου ή στα 30, που έχει συμβεί. Αλλά ναι, βασικά τη καινούρια ταινία, ναι, δεν είναι για παιδιά. Ωραία, τέλεια. Άρα αυτή την περιμένουμε πάρα πολύ. Αλλά δεν θα είμαι στο φεστιβάλ, γιατί δεν είναι για παιδιά. Δεν πειράζει, θα ήθελα να μου τη στείλεις εμένα προσωπικά. Ναι. Και έχω χρόνο, νομίζω, για μια πολύ γρήγορη ακόμα ερώτηση. Σε ενδιαφέρει καθόλου το horror στο animation? Γιατί εγώ δεν έχω δει ακόμα στη ζωή μου κάποιο animation με horror στοιχεία, δηλαδή τρόμου, που να με κάνει να νιώσω, ας πούμε, άβολα ή να φοβηθώ, εντός εισαγωγικών. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με το horror, με αυτό το είδος? Κοίτα, βασικά την επόμενη ταινία δεν μπορώ να πω ότι είναι σκέτο horror, αλλά σίγουρα υπάρχει το παρανόρμα. Το παραφυσικό. Το παραφυσικό κομμάτι. Που είναι λίγο, δεν ξέρω η λέξη, eerie, κάτι λίγο... ιδιόρυθμο. I trust you. Αυτό είναι, νομίζω. αλλά υπάρχουν, ναι, είναι λίγες. Γιατί ξέρεις, γενικά το animation είναι για παιδιά ή... Και όχι. Και όχι, εννοείται. Οπότε το horror υπάρχει και στα πλάνα σου, σαν είδος,
Όχι 100% horror, αλλά ναι. Μια σκηνή, ας πούμε, στο animation που θα φέρει σε άβολη θέση, να, θα σε κάνει να νιώσεις λίγο παράξενα όταν το πρώτο δεις. Θα σηκωθούν οι τρίχες στο χέρι σου. Όχι με jump scare, ναι. Αλλά κάπως ναι, ελπίζω να γίνει αυτό. Πολύ όμορφα. Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη για σήμερα και σιγά σιγά την εκπομπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θωμά, ο οποίος ήταν μαζί μας για δεύτερη φορά. Να ευχαριστήσω και τα Ζιζάνια που είχα εδώ μαζί μου, τον Δημήτρη, τη Φεύρου, την Αναστασία και τον Δημήτρη. Και ήμασταν η συντακτική ομάδα του Ζιζάνιο News. Μας ακούσατε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Vox, τους 103,3. Είμαστε στα πλαίσια του 26ου Φεστιβάλ της Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 23ης Κάμερας Ζιζάνιο. Να αναφέρω ότι μπορείτε να βρίσκετε το υλικό μας στο blog μας, στο www.wordpress.zizanionews.com. Νομίζω έβαλα πολλές τελείες, δεν έχει σημασία. Και στα social media, Instagram, Facebook και στο κανάλι που έχουμε στο YouTube, Zizanio News. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Φώτη που μας κάνει τον ήχο και είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Αυτός ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Καλή συνέχεια.